Για Μανολάκου το βλέπετε και εσείς αυτό το σενάριο να είναι δηλαδή ένα σικέ παιχνίδι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ώστε ο κύριο Καμένο να εξασφαλίσει την εκλογική του πελατεία όπω μπορεί να την εξασφαλίσει και να μην φανεί ότι είναι υποχρεωτικό στο εθνικό θέμα, Αναμφίβολα δίνει έναν αγώνα επιβίωση. Κατά πόσο είναι ΣΥΚΕΙ, όχι, δεν το ξέρω. Δεν το αλλά υπάρχει ένα ανταγωνισμό ω προ την εκλογική πελατεία και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. ε, είναι ένα ακροδεξιό ε, κόμμα, εθνικιστικό. Mm -hmm. Και εδώ βλέπει κανεί και πώ. Ε, για τον κύριο ε, Καμένο, ε, του ανέλαβαν. Για τον κύριο μάλιστα. Καμένο, ναι. Και, βλέπει την κοροϊδία και τη συνεργασία με την ε, κυβέρνηση. Είναι ε, συμμέτοχος στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά με την ευκαιρία θέλω να τονίσω κάτι το οποίο δεν λέγεται. Ναι. Ε, η Συμφωνία των Πρεσπών έχει και ένα δεύτερο άρθρο, ε, την ένταξη ταυτόχρονα της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει και, αυτή, μάλιστα, και αυτό το άρθρο από ό,τι φαίνεται θα το ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και, ο... και η ΑΝΕΛ. Δηλαδή θέλω να πω είναι μια συμφωνία πιο, πιο. το άρθρο 2 ένταξης των σκοπίων στον ΝΑΤΟ. Ε, Πώ θα Έξε. το ψηφίσουμε αυτό, Δεν θα το ψηφίσουμε. Έ, έτσι έχετε δηλώσει. Όχι, όχι. Ε, κυρία Δηλώσαμε δηλώσα Σα παρακαλώ, είναι ξεκάθαρο. Ε... Δηλώσαμε ότι εφόσον δεν θα ψηφίσουμε Θέλ... αυτό, δεν θα ψηφίσουμε κανένα. Θέλω το λοιπόν ξεκαθαρίζω να πω ναι. ότι η συμφωνία των Πρεσπών αποφασίστηκε από τον ΝΑΤΟ και του Αμερικάνου. Έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και με άλλε ε, χώρε όπω είναι η Κίνα. Αυτό ξεδιπλώνεται στην κυριολεξία. Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία και για τους δύο λαούς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα Εσείς την καταψηφίσει. Θα, Δεν θα Σαφώς έχετε, ε. από, την αρχή, από την, αρχή, την το λέμε και καθαρά. Έχει, ε, έχει σημεία αλυτρωτισμού τα οποία ξεδιπλωθήκανε και από την προεκλογική περίοδο ε, στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο και βεβαίως πλησιάζει η στιγμή που θα έρθει και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τώρα. Με αυτή την έννοια θέλω να πω Παρακαλώ. ότι υπάρχει μια ολόκληρη κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό και επειδή ε, βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο ε, συνδέεται και με την επίσκεψη της Μέρκελ όπως είπατε. Βεβαίως η Μέρκελ, η Γερμανία θέλει να περάσει αυτή η συμφωνία γιατί έχει επενδύσεις. Όχι μόνο για την Ελλάδα που ενδιαφέρεται για δύο λιγνητικά πεδία τεράστια της Δράμας και της Ελασσόνας. Μας απαγορεύουν να κάνουμε χρήση λιγνίτη mm -hmm. τη στιγμή που ξεπαγιάζει ο κόσμος. Μας επιτρέπουν όμως να τους... να τους τα πουλήσουμε. Άρα η Μέρκερ ενδιαφέρεται και για αγορές στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται και για επενδύσεις για, για τα Σκόπια. γερμανικά μονοπόλια στα Σκόπια και ενδιαφέρεται να περάσει όσο το δυνατόν γρήγορα. Ορότερα, αυτή η κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, συνεπώς, εμείς λέμε επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο να είναι και αυτό ένα κριτήριο ψήφου απέναντι στην κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, ε, που αποτελούν συνεχιστή της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά καλύπτουν ε, και προσπαθούν να δώσουν αριστερή μον νομιμοποίηση Μάλιστα. στα Μνημόνια και τον ΝΑΤΟ αλλά να μην δοθεί άφεση αμαρτιών και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ που προσπαθούν να αναβαπτιστούν μέσα από αυτή την πολιτική Τώρα, και τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ να τον κύριο και να ενισχύσουν το ΚΟΚΟΕ αυτό παντού είτε σε, Καλά, δήμα, λέτε, είτε είτε... Είτε πρόσωπο, είτε σε Δήμο κουκουέ, είτε, είτε σε Περιφέρεια είτε σε Βουλευτικές Έχει... και ευρωτήγες. θα είστε υποψήφια στον ΠΥΡΕΑ βεβαίως το προτείνει. Η κυρία Μανολάκη, υπάρχει περίπτωση ανατροπή τη συμφωνία από τη στιγμή που θα υπερψηφιστεί από αυτή τη Βουλή. Ε, αυτό μόνο οι ίδιοι λέει μπορούν να την ανατρέψουν. Δεν ρωτήθηκε ε, κανεί το, το λέω, ρωτήθηκε κανείς την κυριολεξία και μάλιστα στο δημοψήφισμα που έκαναν τα Σκόπια η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μικρή. Ναι, ε, που σημαίνει ότι ήταν... Κάτω του 50% πρωτοφανές. Ε, έτσι ακριβώς. Και σε πολλά κράτη όταν μια, ε, ένα δημοψήφισμα είναι κάτω του 50% Ο δεν, γίνεται, στα σκόπια είναι στον δεν γίνεται, αποδεκτό. Δεν γίνεται αποδεκτό. Έτσι. Συνεπώς... Ε, ε, ξέρετε, μερικές φορέ όταν τα δημοψηφίσματα δεν μας αρέσουν Τα πετάμε στα σκουπίδια και αυτά έχουν γίνει Όμως θέλω να πω ότι η επόμενη, μέρα, η επόμενη μέρα θα είναι σκληρή Δε, είναι, Δεν είναι δεν μόνο η συνθήκη των πρεσπών Είναι και η οικονομία στη ζωή της καθημερινότητας Ένα ε, 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 δις... Θα πληρώσουν επιπλέον ο κόσμος φόρους, μέσα από τον προϋπολογισμό αυτό έχει περάσει. Οι πληστηριασμοί μόνο για το 2019 έχουν στόχο να περάσουν 40.000 ε, σπίτια και μαγαζιά. Μέσα στο 19. Και βεβαίω βεβαίως ε, στα επόμενα χρόνια πάνε για 120.000. Και βέβαια πιέζουν, αυξάνονται κ. οι αντικειμενικές αξίες. Συνεπώς και ο έμφυας. Θα είναι φαν πολύ χρόνια. Έχετε δει άρα, είναι δεδομένο αυτό. Άρα και η σκανδοδολογία να σας πω τύπου ο Νοβάρτης εξυπηρετεί και τα δύο κόμματα να μην φαίνεται η σύμπνοια στη στρατηγική. Mm -hmm. Γι' αυτό κριτήρια ψήφου πρέπει να έχουν την πείρα τη ζωή του, αλλά να ενισχύσουν